ανάμεσα στους επαγγελματικούς κλάδους που υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν τερματικό POS. Όπως και την εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών Iris, είναι και ο κλάδος των ταξί. Από την 1η Απριλίου ισχύει η διάταξη επιβολής τσουχτερών προστήμων που φτάνουν ως και τα 1.500 ευρώ σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει θέσει σε εφαρμογή τη μία ή τη δεύτερη ψηφιακή δυνατότητα για τον πελάτη, με τον Μιχάλη Ψήνα, πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Άγιος Γεώργιος, να επισημαίνει ότι το σύνολο πλέον των συναδέλφων του έχει προμηθευτεί και διαθέτει στα αυτοκίνητά τους τα τερματικά POS όπως και την εφαρμογή, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες για ηλεκτρονικές πληρωμές. Έκανε ωστόσο λόγο για μια νέα πραγματικότητα στην οποία έχουν προσαρμοστεί, παρότι, όπως σημείωσε με έμφαση, καλούνται να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστη για τις προμήθειες των τραπεζών και την αγορά ή ενοικίαση των τερματικών, όπως και για κάθε συναλλαγή. Έληξαν οι προθεσμίες, υπάρχουν πρόστιμα. 1.500 ευρώ πρόστιμο όποιος δεν φέρει τερματικό POS και όποιος δεν έχει κατεβάσει την εφαρμογή του Iris. Θεωρώ ότι έχουν όλοι εγκαταστήσει τα τερματικά και έχουν προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα ηλεκτρονική τεχνολογία πληρωμών. Όσον αφορά που είπατε την διασύνδεση με το My Data, σε εμάς επειδή υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, είναι κινητό το μαγαζί, οι ταμιακές μηχανές δεν έχουν έγκριση τύπου. Εκκρεμούν λοιπόν σχεδόν 15.000 ταμιακές μηχανές και ταξίμετρα, διότι δεν υπάρχουν εργοστασιακά περίσσευμα. Δεν υπάρχει δηλαδή έτοιμο να αντικατασταθεί από τα παλιά σε έγκριση ταξίμετρα. Άρα λοιπόν αναμένουμε, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, να αντικατασταθούν τα μισά σχεδόν ταξίμετρα και οι ταμιακές μηχανές ανά την Ελλάδα, για να μπούμε και εμείς σε αυτό το σύστημα της διασύνδεσης, της αυτόματης, με το My Data. Το βλέπω όμως να πηγαίνει αργά αυτό, διότι όπως ξέρετε, σε κάποια σημεία δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν είμαστε κινητό μαγαζί με μπρίζα. Άρα λοιπόν αναμένουμε, γιατί υπάρχει μια δυσκολία τεχνική, όπως σας είπα. Πάντως θέσατε εξ αρχής έναν προβληματισμό ως κλάδος, ότι ουσιαστικά είναι απαραίτητη βέβαια η χρήση τη στιγμή που όλοι οι κλάδοι έχουν προσαρμοστεί και το εφαρμόζουν. Απ' την άλλη χρεώνεστε και με προμήθειες όμως, έτσι. Όλος ο κόσμος λοιπόν δουλεύουμε ευθέως στα πόδια της τράπεζας. Είναι υψηλές οι προμήθειες και δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιες τράπεζες έχουν και το ενίκιο. Όπως κάποιοι δεν αγοράσανε τη συσκευή, την νοικιάσαμε. Είναι για 2 χρόνια τα συμβόλαια και είναι και αυτό ένα ποσό πρόσθετο στο συνολικό κόστος λειτουργίας, και όπως αντιλαμβάνεστε, δύσκολες οι εποχές, οι τζίροι συρρυκνώνονται, η ακρίβεια και η αύξηση του λειτουργικού κόστους του επαγγέλματός μας ήρθε ένα προς το βάρος. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε κάνει και μια προσπάθεια σε πανελλήνιο επίπεδο, διότι είμαι σύμβουλος και της Ομοσπονδίας, προς το Υπουργείο Οικονομικών και Μεταφορών, έτσι ώστε να μειωθούν, όπως και άλλοι κλάδοι, και η Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών, τα επιμελητήρια, να μειωθούν οι προμήθειες προς τις τράπεζες, γενικά οι προμήθειες, γιατί όπως ξέρετε κάθε πληρωμή έχει και ένα αντίτιμο λοιπόν αποζημίωση προμήθειας προς τις τράπεζες. Αναμένουμε λοιπόν, γιατί εκκρεμούν πολλά ζητήματα και σε επίπεδο οικονομικό, και να σας θυμίσω είναι ο ΦΠΑ το 13%, που εμείς βρισκόμαστε σε μια παράταση εξαμήνου, παρότι όλες οι μεταφορές έχουν παγώσει στο 13%, εμείς εξαιρεθήκαμε, δεν θα μπω σε διαδικασία να πω, θα πω όμως ευθέως, είμαστε σε μια ομοιρία. Ο Άγγελος Λεοντίου, νέο εκλεγέν μέλος του ΔΣ μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, σημείωσε πως οι πελάτες ζητούν την πληρωμή με κάρτα ή μέσω του συστήματος Iris, και έτσι έχουν προσαρμοστεί και οι αυτοκινητιστές. Ενώ στην προσπάθειά τους να παρέχουν ποιοτικές και ασφαλείς μετακινήσεις, έχει ήδη εξυγχρονιστεί το μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου των οχημάτων. Η τεχνολογία προχωράει, η ζωή προχωράει. Καλώς ή κακώς. Το ζητάνε οι πελάτες. Το ζητάνε καθημερινώς. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Είμαστε εδώ, το έχουμε, από σήμερα υποχρεωμένοι όλοι. Και εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι εξυγχρονίζεται και ο στόλος των οχημάτων. Έπρεπε, καλός ή κακός, κακά τα ψέματα, να γίνει και αυτό. Για καλό δικό μας, για καλό των πελατών. Είμαστε εδώ να προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, το καλύτερο για όλους. Από την άλλη όμως, τα έσοδα δεν είναι αυτά τα οποία θα επιθυμούσατε. Δεν είναι, όχι. Κακά τα ψέματα. Ο κόσμος
πονάει όπως πονάμε και εμείς, όλοι οι κλάδοι. Το ταξί και μετά κορονοϊό και προ-κορονοϊό πονάει καθημερινώς.